Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. 28 Οκτωβρίου 1940, εμείς ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα τις αναφορές μας και σήμερα βέβαια από το πρωί είδατε ορισμένα αφιερώματα, αλλά βεβαίως η εκπομπή κάθε 15 με τον κορυφαίο των Ελλήνων δημοσιογράφων περί τα οικονομικά αλλά και τα πολιτικά, δική μας άποψη και επιμένουμε ότι είναι έτσι, δεν θα μπορούσε να απομακρυνθεί από αυτή τη μεγάλη ιδέα, τη μεγάλη αλήθεια, αυτή την απόφαση και το μεγάλο αποτέλεσμα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτή την ιστορία και έχουμε ακούσει και πολλούς συμπατριώτες μας, από αυτούς που, βάσει τόσο, έχουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους, που πάντα είναι σεβαστές, να μιλούν για αυτή την μεγάλη στιγμή περιφρονητικά για κάποιους συμπατριώτες μας. Ευτυχώς όμως, από αυτό τον ίδιο χώρο, δηλαδή των σοσιαλιστών, προοδευτικών, κομμουνιστών, αριστερών δυνάμεων, πώς θέλετε πέστε το, εμείς δεν θέλουμε να μιλάμε για το τι έγινε με τη συμφωνία Μολότοφ-Ριπέντροπ ή Τούμπαλιν και γιατί στην αρχή του πολέμου όλοι στάθηκαν με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό θέλουμε να το ξεχάσουμε, όπως και κάτι άλλο. Αλλά όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη θέση για την 28 Οκτωβρίου 1940 και τα όσα υπόθηκαν εναντίον του τότε, γιατί ναι, πράγματι είχαμε δικτατορία, αυτό δεν συζητείται και δεν έπρεπε να είχαμε, αλλά όπως είπε ένας από τους ανθρώπους, τους ομοειδεάτες αυτών που έχουν αυτή την άποψη και δεν ζει πια, το θυμάστε δημόσια, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, είπε το όχι, το είπε ο Μεταξάς. Αυτός είχε προετοιμάσει την Ελλάδα για αυτές τις δύσκολες μέρες με πολεμικό υλικό, με τη γνωστή γραμμή Μεταξά, δύο ήταν οι γραμμές γνωστές κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, η γραμμή Μαζινό και η γραμμή Μεταξά. Το τι έγραψαν οι Γερμανοί αργότερα για αυτή τη γραμμή είναι γνωστό, ας μην σταθούμε εκεί. Επομένως λοιπόν, η αλήθεια είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να καταθέτει κανείς. Κωνσταντίνος Κόλμερ, όπως είπαμε, δεν μπορούσε να αφήσει έτσι να περάσει απαρατήρητη αυτή η μέρα, αλλά ήθελε να κάνει ένα συγκερασμό. Και βεβαίως τον κάνει, γιατί και εμείς με ευλάβεια ανατρέχουμε με τη σκέψη μας σε αυτές τις Άγιες ημέρες του Ελληνισμού και κλείνοντας να πούμε ότι δυστυχώς θα έχετε ακουστά κι εσείς. Οι ηγέτες, λέει, είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Τότε ήταν ανώτεροι των περιστάσεων. Γνωρίζετε ένα λαό, τον Ισραηλινό λαό, γνωρίζετε ότι είναι πολύ λιγότερος εκεί που βρίσκεται και βεβαίως απλωμένος στα πέρατα του κόσμου, ένας λαός ο οποίος ξέρει να πολεμάει, να ζει και να κερδίζει. Άσχετα αν εμείς έχουμε πολλές αντιθέσεις μαζί τους για όλα όσα έχουν κάνει στο παρελθόν και συνεχίζουν, εντούτοις μπορούμε να τους θαυμάζουμε για αυτό που έχουν, δηλαδή την εθνική τους συνοχή και την άλληλο υποστήριξη σε βαθμό ζηλευτό, κάτι που δεν έχουμε εμείς. Και εμείς είμαστε ένας μικρός λαός, λίγο μεγαλύτερος σαν κράτος από αυτούς ή αν θέλετε αρκετά μεγαλύτερος, ίσως ενδεχομένως σαν έθνος, ένας προς ένα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να, με την παρουσία τους στο διεθνή χώρο, να επιβάλλουν αυτό που αυτοί νομίζουν ότι είναι δίκαιο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι δίκαιο. Έτσι. Δεν είναι δίκαιο και το ξέρουν και κρίμα που έχουν τόσο καλό μυαλό και δεν μπορούν να τα βρουν τους Παλαιστίνιους. Αλλά για μας, τους Έλληνες, έχει μεγάλη σημασία το να δούμε ότι έτσι όπως είμαστε, γιατί τα λέμε όλα αυτά, θα μπορούσαμε σήμερα να είχαμε βάλει τους Τούρκους στη θέση τους. Αναφερόμαστε στα τελευταία περιστατικά, με
τα αεροπλάνα τους, τα οποία ήρθαν μέχρι πάνω από την Άνδρο και όλα τα υπόλοιπα, εκείνο το τέλος πάντων πολεμικό τους, τα Ήμια κλπ. Οι Τούρκοι, ξαναλέμε και πάλι, επειδή η μέρα το καλεί, αλλά και άλλες φορές το έχουμε πει, μόνο μία γλώσσα καταλαβαίνουν, τον πόλεμο. Και θα πει κάποιος, δηλαδή τι λες, τα έχεις χαμένα, ποιο πόλεμο? Ναι, μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν. Και εμείς μπορούμε, έστω και αν δεν μείνει ούτε ένας Έλληνας, να τα βάλουμε μαζί τους. Δεν ακούνε άλλη γλώσσα, δεν καταλαβαίνουν άλλη γλώσσα. Και εμείς μπορούμε και θα μπορούμε όπως μπορούσαμε πάντοτε. Απλώς οι ηγεσίες μας είναι κατώτερες των περιστάσεων. Γιατί και οι Ισραηλοί σήμερα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις υπάρχουν. Η μεγάλη δύναμη, η μία, η άλλη. Εμείς τι κάνουμε? Γιατί δεν ξέραμε εμείς να διαπραγματευτούμε με τη μεγάλη δύναμη? Να δώσουμε, αλλά και να πάρουμε. Γι' αυτό λέμε κατώτερη των περιστάσεων. Κωνσταντίνος Κόλμερ αναφορά σε αυτή την εποχή και βεβαίως η οικονομική νότα αναφορά σε έναν μεγάλο τραπεζικό διοικητή, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον Κυριάκο Βαρβαρέσο, με υποδιοικητή, αν θυμάμαι καλά, του Ματζαβίνο. Καλησπέρα σας, αν ρωτήσω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ωραία η σημερινή επέτειος, μας γεμίζει περηφάνεια και η επέτειος αυτή διδάσκει στον ελληνικό λαό και γενικότερα την τεράστια συμβολή της Ελλάδος στην αλλαγή του ρου της ιστορίας. Και αυτό θα είναι το θέμα μας απόψε. Αλλά επειδή είμαι θα δημοσιογράφη, θα συνδέσουμε λίγο την σημερινή επέτειο με τον ρόλο του τύπου. Γιατί ο ρόλος του τύπου σήμερα έχει λίγο εκτραπεί από τον πραγματικό του σκοπό που είναι η αντικειμενική ενημέρωση και έχει εκτραπεί σε εξυπηρέτηση αλλοτρίων συμφερόντων. Όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από δυσάρεστα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία γνωρίζει και η κυβέρνηση, αλλά φτάνουν μέχρι και του επίπεδου της δικαιοσύνης και δυστυχώς εκεί ταλαιπωρείται ο τύπος. Έχω εδώ μπροστά μου μία έκδοση, η εποποιία του 1940-41 από το Αρχείο Ιστορικών Σελίδων και θα σας διαβάσω μόνον μερικούς τίτλους από τις πρώτες μέρες του πολέμου για να δούμε πώς παρουσιάζεται ο πόλεμος τότε στην ελληνική κοινή γνώμη, σημειώνοντας εδώ ότι το καθεστώς ήταν δικτατορικό, ότι υπήρχε βεβαίως λογοκρισία, άλλωστε εμπόλεμος ήταν η χώρα, και ότι οι εκδότες είχαν μία υποχρέωση έναντι του κυβερνήτου Μεταξά να διαθέτουν, όχι όπως τους είχε ζητήσει την πένα τους, διότι την πένα τους την είχαν, αλλά την ψυχή τους, διότι η Ελλάς βρίσκεται από χθες εις πόλεμον σε αυτή την περίφημη συνάντηση. Μάλιστα. Το έθνος σύσσωμον μνήμων των παραδόσεών του εις τας επάλξεις. Καθημερινή, Τρίτη, 28 Οκτωβρίου του 1940. Δεν πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο από την κήρυξη του πολέμου. Στις 3 το πρωί, ο Εμμανουέλ Γκράτσι, ο πρέσβης της Ιταλίας, επισκέφθηκε τον Μεταξά στο σπίτι του στην Κηφισιά, στην Οδό Δαγκλή. Υπάρχει ακόμη αυτό το σπίτι και αντί να έχει κηρυχθεί εθνικό μνημείο, δυστυχώς καταστρέφεται. Ζουν οι απόγονοι βέβαια του Μεταξά. Τον επισκέφθη έξω από την εξώθυρα ευρίσκεται ένας αστυνομικός, που οι σημερινοί γορίλες και οι αστυνομικοί και τα λοιπά, τον εξύπνησαν, κατέβηκε στο σαλόνι με τις πιτζάμες και ο Γκράτσι, ο οποίος αισθανόταν βέβαια πολύ δυσάρεστα, του ενεχείρισε το τελεσίγραφο. Το διάβασε ο Μεταξάς και είπε «Ε, αλόρ, σε λαγκέρ». Δεν είπε το όχι, το όχι ήταν εφεύρημα των δημοσιογράφων. Αλλά αυτό που είπε ήταν «Το έχουμε πόλεμο». Λοιπόν, κύριε, έχουμε πόλεμο. Δεν ερώτησε κανέναν ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή, ούτε καν το βασιλέα. Ούτε συνεκάλεσε επιτροπές, ούτε το Κισαία, ούτε σαν έτοιμος από καιρό, όπως τα έλεγε και ο Καβάφης, δεν είχε τον παραμικρό δισταγμό να πει θα πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτο. Και
Το ίδιο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου βγαίνει η Καθημερινή, η Ελλάς ευρίσκεται από χθες εις πόλεμον με την Ιταλία. Οι διαταγές της Γενικής Επιστρατεύσεως, η Ακρόπολης, άλλη σπουδαία εφημερής των Μπότσιδων. Η Ελλάς αγωνίζεται από χθες εναντίον του έθνους δολοφόνων, στρατιώτες μας μάχονται ηρωικώς, είναι η στιγμή κατά την οποία ακόμη υποχωρούν τα ελληνικά στρατεύματα. Το ελληνικό μέλλον, οι ελληνικές φάλαγγες απήντησαν στο πύρ των ποταπών επιδρομέων η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς γενικός αρχιστράτηγος, η Αγγλία παρά το πλευρό της Ελλάδος. Ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση. Ποιο είναι το σκηνικό της Ευρώπης? Έχει καταληφθεί όλη σχεδόν η Ευρώπη. Έχει πέσει η Γαλλία, έχει πέσει η Νορβηγία, έχει πέσει η Ολλανδία. Καλά, οι Δανείοι δεν δώσανε ούτε μία μάχη. Ο άξονας, η Ιταλία και η Γερμανία κατέχουν σχεδόν όλες τις χώρες που σήμερα αποτελούν τη Δυτική Ευρώπη. Το μόνο κομμάτι το οποίο παραμένει μη ναζιστικών και αξονικών εκείνη την εποχή είναι η Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει και αντιστοίχως και αυτή καταλάβει το ίμιση της Πολωνίας. Η Ιουγκοσλαβία έχει υποταχθεί, η Βουλγαρία βέβαια είναι σύμμαχος, η Ρουμανία είναι επίσης σύμμαχος του άξονος, δηλαδή υπάρχει μια πλήρης κυριαρχία των δυνάμεων, των κεντρικών δυνάμεων. Μόνες χώρες παραμένουν ελεύθερες και αγωνιζόμενες, η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία βεβαίως, και η μικρή Ελλάς. Μόνες αυτές οι δύο χώρες συνεχίζουν τον πόλεμο. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη... Η Ισπανία είναι εκτός. Η Ισπανία είναι με τον Φράνκο εκτός, αλλά ο Φράνκο πήρε το μήνυμά του από την ελληνική αντίσταση και όταν ο Φον Ες τον επισκέφθη και του εζήτησε την άδεια να διαβούν τα στρατεύματα για να χτυπήσουν το Γιβραλτάρ και να κλείσουν την Μεσόγειο, ειρνήθη και δεν μετέσχε και στον πόλεμο και έτσι και διασώθη. Το μάθημα το έλαβε από την ελληνική αντίσταση. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ανίβας Βελιάδης στο περίφημο βιβλίο του «Μεταξάς και Χίτλερ, ελληνογερμανικές σχέσεις, μεταξική δικτατορία». Όλα αυτά θα τα συγκεράσουμε στο τέλος όταν θα αξιολογήσουμε την τεράστια σημασία της ελληνικής αντιστάσεως. Αλλά έχει μεγάλη αξία να αποκαλύπτονται οι αλήθειες στη στιγμή που προκύπτουν έστω και διαζώσεις από τα διάφορα κείμενα. Συνεχίζω λοιπόν. Η Καθημερινή, την δεύτερη μέρα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, η παγκόσμιος κοινή γνώμη συγκεκινημένη δια την ηρωική στάση της Ελλάδος, διεπιστώθηκα τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπο ότι την Έλλη ετροπήλησαν οι Ιταλοί και εντούτοις οι άνανδροι πειρατές ισχυρίζονται επίς μόνος ότι το ελληνικό σκάφος ευηθίστη υπό αγγλικού υποβρυχίου. Ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση, η βύθιση της Έλλης και γίνει το 15 Αύγουστο 1940. Τότε ο Μεταξάς, θέλοντας να αποφύγει τον πόλεμο, έδωσε εντολή να μην δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα στο γεγονός και για να μην θεωρηθεί επίσης και ως μια πρόκληση. Μάζεψε όμως την τορπίλη και τα θράψματα. Εδώ έχει τις φωτογραφίες της τορπίλης. Δυστυχώς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προβάλλουμε αυτές τις φωτογραφίες, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο ο Μεταξάς. Τρίτη ημέρα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, η πρόοδος των ελληνικών στρατιωτικών επιχειρήσεων απολύτως ικανοποιητική. Ο ελληνικός στρατός αντεπεκρίθη κατά αξιοθαύμαστων τρόπων στις προσδοκίες του έθνους. Ήδη από την τρίτη ημέρα αρχίζει η ανατροπή της επιθέσεως, η αναστροφή. Και αν θα προχωρήσουμε, δεν θέλω να σπαταλήσουμε το χρόνο μας με τίτλους, αλλά είναι χαρακτηριστική των ημερών, 4-5 μέρες μετά η διεθνής προσοχή στρέφεται στην μάχη της Ελλάδος. Ολόκληρον το έθνος, στρατός και λαός δεν έχουν παρά ένα σύνθημα: νίκη. Μεγάλη επιτυχία των ελληνικών πολεμικών δυνάμεων. Η ελληνική αεροπορία βομβάρδισε και επολιβόλησε εκ χαμηλού ύψους εχθρικά τμήματα. Σήμερα υπάρχουν μερικοί ιστορικοί που λένε ότι το μεταξικό καθεστώς έφαγε τα χρήματα της αεροπορίας. Αυτό είναι ψευδέστατο, είναι απλώς άλλη μία συκοφάντηση εκείνης της εποχής, κατά τρόπον ανιστόρητο, διότι εν πάση περιπτώσει οσδήποτε και αν ήταν ο Μεταξάς δεν έπαυσε παρά να είναι ένας κυβερνήτης υπεύθυνος και αποτελεσματικός. Και δεν το λέω εγώ αυτό για να μην νομίζουν ότι είμαι οπαδός του Μεταξά, το λέγει ένας εκφραστής της αριστεράς, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, στη Νέα Ελληνική Ιστορία του 1904-1985. Θα μου επιτρέψετε εδώ να διαβάζω μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Η σύνεση και η αξιοπρέπεια του δικτάτορα κερδίζουν την εκτίμηση του λαού
και μπρος στον κοινό κίνδυνο αφήνει κατά μέρος τις αιτίες καταφοράς εναντίον του, ο λαός βεβαίως, και συσπυρώνεται γύρω του. Ο μεγάλος κίνδυνος, ο φασιστικός, ενώνει όλους τους Έλληνες. Όλα τα ρεύματα που αντιπολιτευόταν το καθεστώς του Μεταξά, ομολογεί ο Ιταλός πρέβησης Γκράσιτσι, εξαφανίστηκαν σαν κάτω από την επίδραση μιας μαγικής ράβδου. Και παρακάτω, είχα την καθαρή αίσθηση ότι η χώρα μου άρχιζε να γλιστρά ορμητικά, χωρίς σοβαρή αιτία, προς μια περιπέτεια επικίνδυνη, μαζί και επονίδιστη. Αυτά γράφει ο Γκράτσι για τον Μεταξά. Πώς όμως είχε προετοιμάσει ο Μεταξά στη χώρα? Αυτό θα το δούμε από τα στοιχεία. Δεν θα κάνουμε εμείς δική μας επεξεργασία των στοιχείων. Τότε η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαζε μια λυτή έκθεση του διοικητού της Τραπέζης, στην οποία παρουσιαζόταν η πλήρης απεικόνιση της ελληνικής οικονομίας. Και το λέω αυτό με θλίψη, γιατί σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά την εικονική εικόνα. Και δεν ομιλώ μόνον περί των προηγουμένων ετών, όπου βεβαίως η δημιουργική λογιστική αλλίωσε όλα τα στοιχεία, με αποτέλεσμα σήμερα να εκτιθέμεθα και διεθνώς και να είμεθα... Με το ομόλογο. Μόνο με το ομόλογο. Να σας πω το τι άλλα έχουν κάνει. Έχουν θεωρήσει ότι είναι το ταχυδρομικό ταμιευτήριον και η τράπεζα στην οποία γίνονται οι παρακαταθέσεις, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, εθεωρήθη από τους σημίτιδες και το ισχυρό κράτος ότι ήταν οργανισμοί του δημοσίου, και συνεπώς οι καταθέσεις στις δύο αυτές τράπεζες περνάγανε στο λεγόμενο στην άσπρη τρύπα, ενώ προφανώς πρόκειται περί τραπεζών, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να περνάμε και τις καταθέσεις των τραπεζών εις πίστοση του δημοσίου χρέους. Συνέβησαν δηλαδή φοβερά πράγματα. Κοιτάξτε τώρα τι λέγανε το 1940. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία γνωρίζει καλώς ποιας βαρυτάτα συνεπίας δια την χώρα δύναται να έχει ο ελληματικός προϋπολογισμός ή και ακόμη ο ισοζυγισμένος προϋπολογισμός, διαμέτρων όμως ουχή υγιών, θα παράσχει στην κυβέρνηση πάσαν αυτή στην βοήθεια και συνδρομή για να δυνηθεί να φέρει αυτή εις πέρας το δυσχερές όντως έργο της ισοζυγίσεως του προϋπολογισμού. Για το δημόσιο χρέος. Κατά το έτος 1939 η κυβέρνηση εξυπηρέτησε όσοι είχε δηλώσει εις ξένο νόμισμα δημόσιων χρέους δια της καταβολής και μεταφοράς της Ναλοδαπίν ποσοστού 40% του αρχικού συμβατικού τόκου των καθέκαστα δανείων. Επλήρωνε τους τόκους. Η κυβέρνηση προηγούμενη δεν επλήρωνε τους τόκους, τους κεφαλαιοποιούσε και τους πέρναγε στο χρέος. Η μικρή και οικονομικώς ασθενής Ελλάδα τότε πλήρωνε το 40% του αρχικού συμβατικού τόκου και τα υπόλοιπα τα επλήρωνε στις επόμενες χρήσεις. Η πληρωμή αυτή εγένεται ως και κατά δύο προηγούμενα έτη, 1937 και 1938, άνευ προηγουμένης συμφωνίας μετά των αντιπροσώπων των ομολογιούχων, μετά των οποίων επανειλημμένε προς επίταξη συμφωνία συζητήσεις είχαν αποτύχει. Πάτησε πόδι η Τράπεζα της Ελλάδος. Είπε, μόνο το 40% μπορούμε να σας πληρώσουμε. Εμείς επί δημοκρατίας πήγαμε και πληρώσαμε όλο το προηγούμενο το προπολεμικό δημόσιο χρέος. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που πλήρωσε το προπολεμικό της χρέος, χωρίς να εισπράξουμε αυτά τα οποία μας όφυλαν. Και βεβαίως σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας λέγονται σημαντικά πράγματα σε αυτή την έκθεση που δημοσιεύτηκε το 1940, αλλά είναι επί του ισολογισμού του 1939. Θα σας πω ένα μόνον απόσπασμα, ή μάλλον δύο αποσπάσματα, ένα για τις καταθέσεις και ένα για την ναυτιλία. Ξέρετε ότι σήμερα η ναυτιλία μας είναι ο μόνος τομέας της ελληνικής οικονομίας που ευημερεί. Αλλά ευημερούσε πάντοτε. Και αυτό αποδεικνύει τη διαχρονική ναυτοσύνη των Ελλήνων. Τι είναι η ελληνική ναυτιλία? Είναι οι Έλληνες εφοπλιστές και οι Έλληνες καπετάνοι, αξιωματικοί, πληρώματα. Συμβάλλουν αυτοί οι δύο, αξιοποιούν το διεθνές τραπεζικό κεφάλαιο και δημιουργούν τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική ναυτιλία είναι το 19% της παγκοσμίου χωρητικότητας. Αλλά όχι μόνο τότε, όχι μόνο τώρα, αλλά και τότε η ελληνική ναυτιλία ήταν σημαντική. Και κοιτάξτε πώς συνέβαλε στο παγκόσμιο εμπόριο την εποχή του 1939 και επίσης στη συμμαχική υπόθεση. Διότι ποιος μετέφερε τις πρώτες ύλες στην Βρετανία? Ποιος μετέφερε τα στρατεύματα των Εγγλέζων στην Μέση Ανατολή?
οι Έλληνες ναυτικοί και οι Έλληνες εφοπλιστές. Λέει λοιπόν η έκθεση του 1939. Το ναυτιλιακό έτος 1939 υπήρξε το συνόλο του εξαιρετικώς δύσκολο για την ελληνική ναυτιλία. Το έτος τούτο διακρίνεται εις δύο περιόδους. Την μέχρι Αυγούστου προπολεμική οκτάμινο περίοδο, ήδη ο πόλεμος είχε αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, και την από του Σεπτεμβρίου και εντεύθεν πολεμική περίοδο. Χαρακτηριστικά της προπολεμικής περίοδου είναι η περιορισμένη εισόγκων και πτωχή ναύλους μεταφορική εργασία. Δύναται συνοπτικώς να λεχθεί ότι το οκτάμινο τούτο διάστημα υπήρξε δυσμενές δια την ναυτιλία. Γίνεται όμως ο πόλεμος 1η Σεπτεμβρίου. Αλλά μετά την έκρηξη του πολέμου, το πλήστο των κατά τους δύο πρώτους πολεμικούς μήνες γινωμένων μεταφορών, έτινες είχαν αναλυφθεί προπολεμικώς, ευαρύνθησαν όμως εκ των υστέρων διυψηλών πολεμικών ασφαλίστρων, καθυστερήσεων και αυξημένων δαπανών καυσίμου ύλης και μισθολογίου, που άφηκαν σημαντικά παθητικά υπόλοιπα. Από του Νοεμβρίου μόνον και εντεύθεν, η από πάσης απόψεως ουσιαστική τόνωση της ναυτιλιακής εργασίας επέτρεψε στην ναυτιλία μας να καλύψει τα ζημία του δεκαμήνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Μέσα σε δύο μήνες είχε καλύψει τις ζημίες ενός δεκαμήνου. Σημειωτέων ότι από το τέλος του έτους 1939 τα ελληνικά πλοία έπαυσαν να επιβαρύνονται με έκτακτα επασφάλιστρα σημαίας όσο γίνεται μέχρι τότε. Και μετά αναφέρεται και βεβαίως στις μεγάλες ζημιές που υπέστη η ελληνική ναυτιλία από τροπιλισμούς, διότι οι Γερμανοί πλέον είχαν αρχίσει τον πόλεμο των υποβρυχίων. Τότε λοιπόν, το 1939, κύριε Χούντα, συνέβη και ένα άλλο γεγονός, ότι ο κόσμος τρόμαξε και έσπευσε να ανασύρει τις καταθέσεις του. Αυτό είναι ένα μόνιμο φαινόμενο παθογένειας ελληνικής οικονομίας, ότι μόλις συμβαίνει ένα μείζον πολιτικό γεγονός, ο κόσμος τρέχει να πάρει τις καταθέσεις του εις τις τράπεζες. Δεν απέφυγε και το 1939-40 την ίδια κατάσταση. Και κοιτάξτε τώρα πώς το χειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος το θέμα αυτό. Από τον αρχόν του έτους μέχρι του μηνός Αυγούστου, οι κειμενωμένοι μεταξύ του κατωτάτου ορίου 6.600 και ανωτάτου ορίου 8.250 εκατομμυρίων δραχμών εσημείωσε απότομον αύξηση κατά 2 εκατομμύρια κυκλοφορία λόγω της αναλήψεως των καταθέσεων. Τότε υπήρχε βέβαια η δραχμή και η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν γινόταν η ανάληψη των καταθέσεων, αύξανε την νομισματική κυκλοφορία. Και πράγματι, αν δείτε, η νομισματική κυκλοφορία είχε αυξηθεί από 9 δισεκατομμύρια δραχμές τον Δεκέμβριο του 1939 σε 15 δισεκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 1940. Είχε γίνει δηλαδή μια περίπου 80% αύξηση. Αλλά παρότι η χώρα ήταν εμπόλεμος, γράφει εδώ ο Βαρβαρέσος, πράγματι με τα βραχή χρονικό διάστημα όχι μόνο να ανεκόπει τάσεις προς ανάληψη των καταθέσεων, εντάξει, τι εμπιστοσύνη έχει ο ελληνικός λαός στους κυβερνήτες του εκείνη την εποχή, αλλά και οι αναλαβώντες άρχισαν να επιστρέφουν ταύτα στα δραχμάς, δηλαδή κατανοήσαντες το άσκοπον και επικίνδυνον του ιδιωτικού αποθησαυρισμού. Να, ποια ήταν η Ελλάδα το 1940. Λοιπόν, όλα αυτά εκτιμώνται βέβαια σε ένα πόνημα που συνέταξε ο Μακαρίτης ο Ζολώτας επί κυβερνήσεώς του, τα 50 χρόνια της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν θα σας απασχολήσω με την έκθεση που κάνει για τον τρόπο με τον οποίο μετέσχε η Τράπεζα της Ελλάδος στον αγώνα από την Πίνδο έως την Κρήτη, αλλά θα σας πω μόνο ένα μικρό απόσπασμα το οποίο χαρακτηρίζει την εντιμότητα των δημοσίων λειτουργών εκείνης της εποχής. Ξέρετε, η Ελλάδα είχε ένα σημαντικό εις χρυσούν απόθεμα, το οποίο όταν κατέρευσε το μέτωπο, απεφάσισε η τότε κυβέρνηση Σκοριζή, που διεδέχθη τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος πέθανε κάτω από περίεργες συνθήκες και θα αναφερθώ και σε αυτό το γεγονός, όσο και στον θάνατο του Παπάγου, είχε αποφασίσει να συνεχίσει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Απεφάσισαν λοιπόν να μεταφέρουν το εις χρυσούν απόθεμα της χώρας. Και ακούστε τώρα τι λέγει η Τράπεζα της Ελλάδας. Ένας από αυτούς, τους έξι, ήταν ο πατέρας μου. Τα συγχαρητήριά μου. Ο χρυσός μεταφέρθηκε από το υποκατάστημα του Ηρακλείου στο λιμάνι της πόλεως υπό συνεχείς επιθέσεις των γερμανικών στούκας και εκεί φορτώθηκε στο αγγλικό ρημουλκό Σάλβια και ξεκίνησε για τη Σούδα. Το χρυσό συνόδευαν τα ανώτερα στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος, Αριστίδης Λαζαρίδης και Μίνος Λεβής. Μετέπειτα διευθυντής της τράπεζας αυτής.
Το Σάλβι αντιμετώπισε στο ταξίδι του αδιάκοπες επιθέσεις των γερμανικών αεροπλάνων που έφτασε τελικά στη Σούδα υπό συνεχή συναγερμό. Η μεταφόρτωση της Σούδας στο αγγλικό καταδρομικό Διδό, που διετέθηκε για αυτό το σκοπό παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε ο αγγλικός στόλος, έγινε με την βοήθεια Άγγλων ναυτών και πάλι υπό συνεχή βομβαρδισμό της γερμανικής αεροπορίας. Σκεφτείτε τώρα τα Στούκας αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως να χτυπάνε τα πλοία και αυτοί να μεταφέρουν τα κασόνια με τον ελληνικό χρυσό, με τις λίρες. Τούβλα. Τα τούβλα. Παρόλα τα αυτά, η μεταφορά έγινε ασφαλώς και μόνο ένα κυβότιο με χρυσές λίρες, καθώς το μετέφεραν στο κήτος, έπεσε και άνοιξε και το περιεχόμενό του σκόρπισε. Πόσες λίρες χαθήκανε. Όταν όμως έγινε η καταμέτρηση, όλες οι χρυσές λίρες βρέθηκαν εκτός από μια. Κάπου είχε σκαλώσει μια. Βλέπετε το επίπεδο των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Με κίνδυνο της ζωής τους μετέφεραν το ισχυρσούν απόθεμα της Ελλάδος. Και έτσι το διέσωσαν. Και έτσι βεβαίως όχι απλώς το διέσωσαν, αλλά η πολεμική οικονομία, κύριε Χούντα, ήταν έτοιμη εκείνη την εποχή, γιατί είχε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τον πόλεμο. Ο Μποδοσάκης είχε το Πυρητιδοποιείο και Καλλικοπείο, που σήμερα αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια του. Τότε λειτουργούσε πλήρως και εφοδίαζε τον ελληνικό στρατό χωρίς να έχει ανάγκη εφοδιασμού σφαιρών, οβίδων κτλ. Από το εξωτερικό, διότι οι μεταφορές δυσχεραίνονται σημαντικά. Υπήρχε υπερεπαρκές συναλλαγματικών κάλυμα. Υπήρχε σταθερότης τιμών. Υπήρχε εσωτερική αξία του νομίσματος. Ο τιμάριθμος κόστου ζωής από το 1939 κειμενόταν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα του 1938. Μόνο τον Δεκέμβριο είχε δείξει μια σχετική αύξηση. Πόσο ανέβηκε τον Δεκέμβριο του 1940 ο τιμάριθμος? Από το 100,7 του Δεκεμβρίου του 1939 πήγε στο 118,5. Ανέβηκε δηλαδή περίπου 18%. Αλλά ήταν η χώρα σε εμπόλεμο κατάσταση. Η προσφορά χρήματος που ως τον Αύγουστο του 1939 εξελισσόταν ομαλά άρχισε ύστερα να παρουσιάζει απότομες αυξήσεις κατά καιρούς επηρεαζομένοι από ψυχολογικούς παράγοντες. Εδώ τώρα να αναφέρουμε, αν η Ελλάδα ήταν εμπόλεμος, γιατί προηγουμένως κάτι είπατε για την επιθετικότητα των Τούρκων και για την ανικανότητα των Ελλήνων πολιτικών να την αντιμετωπίσουν. Αν σήμερα ήμεθα σε εμπόλεμο κατάσταση, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την προσφορά χρήματος, κύριε Χούντα? Θα μπορούσαμε να καλύψουμε την ανάληψη των καταθέσεων? Θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε την οικονομία με το νόμισμα που έχουμε, που δεν είναι δικό μας? Δεν έχουμε πια δραχμές. Δεν έχουμε δηλαδή οικονομική αμυντική κάλυψη. Και γι' αυτό οι Τούρκοι έχουν φτάσει μέχρι την Άνδρο. Τώρα αρχίζουν και πληρώνονται τα γραμμάτια της απερισκεψίας να καταργήσουμε το εθνικό μας νόμισμα. Και προχωράει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον ψύχρεμο χειρισμό και από τους αποταμιευτές αλλά και από τη διοίκηση της τραπέζης, και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αντεπεκρίθη πλήρως, με ισοσκελισμένο παρακαλώ προϋπολογισμό, στις πολεμικές ανάγκες της διετίας 1938-1940. Και μην νομίζετε ότι υπήρχε οικονομική βοήθεια από το εξωτερικό, αυτή που υπάρχει σήμερα. Όχι. Οι Εγγλέζοι, επειδή και αυτοί αντιμετώπιζαν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, ήταν εξαιρετικά φιδωλοί. Και θα σας διαβάσω μόνο μία παράγραφο ακόμη για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, πώς προετοιμάστηκε η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον πόλεμο από άξιους ηγέτες, τον κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά, τον Αλέξανδρο Παπάγο ως αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και τον βασιλέα Γεώργιο τον Δεύτερο, καθώς επίσης και από χιλιάδες ανώνυμα και επώνυμα στελέχη. Με τη συνετή πολιτική που ασκήθηκε στο νομισματικό και δημοσιονομικό τομέα, κατορθώθηκε να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες συνθήκες του πολέμου ως την κατάληψη της χώρας από τον εχθρό. Καλά, εκεί πλέον κατέρευσε το σύμπαν, διότι οι Γερμανοί άρχισαν να καταληστεύουν τον τόπο. Αποφασιστικά συνέβαλε σε αυτό η στάση όλου του πληθυσμού. Όλος ο ελληνικός λαός μετέσχε σε αυτή την προσπάθεια, που με υψηλό φρόνημα και πατριωτική έξαρση προσαρμόστηκε υποδειγματικά στις απαιτήσεις των δύσκολων ημερών και αντιμετώπισε με ψυχραιμία, εγκαρτέρηση και αυτοπιθαρχία τις θυσίες που επέβαλε ο πόλεμος. Τώρα, ελληνικός λαός, αν του πείτε να υποβληθεί σε θυσίες, θα τις ανασχετήσει, θα καταφύγει στα σούπερ μάρκετ και θα τα αδειάσει. Μην το λέτε. Πολύ το φοβούμε. Πολύ το φοβούμε. Πώς τώρα έγινε ο πόλεμος? Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Βεβαίως. Και να επανέλθουμε. Μουσική.
εκπομπής μας, σεβαστοί τηλεθεατές, με καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλβερ. Τα λέμε στο διάλειμμα εδώ και θυμόμαστε. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι δυσάρεστα συγκρινόμενα με τα σημερινά δεδομένα και τα αποτελέσματα. Σας είπα λοιπόν ότι σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή μας όχι μόνον στους τότε αγωνιστές και άξιους κυβερνήτες και λαό, αλλά και στον ρόλο του τύπου. Όλα αυτά βαδίζουν παράλληλα. Δεν το είπατε αυτό το περιστατικό, να το πείτε, που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία με το Μεταξά, που τους κάλεσε? Θα το πούμε όταν θα αναφερθώ ειδικότερα στο Μεταξά, τι τους είπε. Αυτή ήταν μια ιστορική συνάντηση, γιατί στην οποία έχει καταγραφεί, μάλιστα και ο κύριος Καρκαγιάννης έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο. Ναι. Ο Γεράσιμος Αποστολάτος το έχει αναφέρει. Εκάλεσε τους εκδότες των τότε εφημερίδων και τους διευθυντές και τους είπε: ακούστε κύριοι, διά της λογοκρισίας κατέχω την πένα σας. Αυτό δεν μου αρκεί. Θέλω και την ψυχή σας. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι... Και εκείνη τη στιγμή σταμάτησε και ερώτησε: ποιος από εσάς ήταν Βενιζελικός? Και νομίζω ότι σηκώθηκε ο διευθυντής του Ελευθέρου Βήματος τότε και είπε: εγώ είμαι, με τα Παρισίας. Λοιπόν, λέει, ακούστε κύριε. Μιλάτε για τον Γιώργο Συριώτη. Ναι. Ακούστε κύριε, λέει. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήμουν εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήδη τον είχε ονομάσει, ήταν Ευρωπαϊκός ο Πόλεμος ακόμη, θα ακολουθήσω πολιτική Ελευθερίου Βενιζέλου. Και η νίκη θα ανήκει εις τις χώρες της θαλάσσης και όχι στις κεντρικές χώρες. Προδιέγραψε ο Μεταξάς, δηλαδή μετά πάσης ακριβίας, την έκβαση του πολέμου. Και βεβαίως ο τύπος συμπαρεστάθη στην όλη προσπάθεια, όπως σας διάβασα τους τίτλους, και αν είχαμε λίγο χρόνο θα διαβάζαμε και πολύ περισσότερα διθυραμβικά σχόλια τη στιγμή που άρχισε πλέον να προελάβει ο ελληνικός στρατός, που έφτασε σχεδόν μέχρι την Αυλώνα. Πώς απελευθερώθησαν το Δυράκιον, η Άγιοι Σαράντα, η Βόρειος Ήπειρος που σήμερα ακόμη κάτω από το αλβανικό πέλμα στενάζει. Αλλά τώρα θα αναφερθώ στο πώς είδε ένας δημοσιογράφος τον πόλεμο. Και ευτύχησα να τον γνωρίσω αυτόν τον δημοσιογράφο. Πρόκειται για τον Δημήτρη Δεβεντζή, ο οποίος έχει κάνει τα απομνημονεύματά του. Σημειώσει ενός δημοσιογράφου 1930-1981. Βέβαια αυτό μου το έχει αφιερώσει. Αθήνα του 2001. Εκδότης Europubli, καρτάλι 8, τηλέφωνο 64-68-685 για όσους ενδιαφέρονται να το διαβάσουν. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω εν εκτάσει λίγο την εμπειρία που είχε από τον πόλεμο και θα δούμε εδώ και τον τεράστιο ρόλο του Κατσιμήτρου. Η νίκη στην Πίνδο οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην στρατηγική ιδιοφυΐα του Κατσιμήτρου. Ο οποίος αγνόησε τις εντολές του Γενικού Επιτελείου, διότι ήταν επί τόπου. Έτσι. Και παρακολουθούσε την εξέλιξη. Βέβαια και το Γενικό Επιτελείο, πρέπει να πούμε, υπό τον Παπάγο, είχε οργανώσει την άμυνα του Καλπακίου και της Κοιλάδος του Καλαμά. Και ευρέθησαν οι Ιταλοί μεταξύ διασταυρωμένων πυρών. Αλλά ας αφήσουμε λίγο το Δεβεντζή να μας τα πει. Είχα προεπιστρατευθεί, γιατί ξέρετε, είχε γίνει προεπιστράτευση, αλλά σιωπηρός με ατομικές ειδοποιήσεις για να μην ενοχληθούν οι Ιταλοί και το βρουν ως πρόσχημα επιθέσεως. Είχα προεπιστρατευθεί αμέσως μετά τον τροπιλισμό της Έλλης, αναφερθήκαμε. 15 Αυγούστου. Το 42ο Σύνταγμα υπήχθη στην 8η Ιεραρχία, την πανίσχυρη πράγματι εκείνη η Ιεραρχία, υπό τον σπουδαίο στρατιωτικό, τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο. Είχε η ιεραρχία αυτή την αποστολή να καλύψει την επιστράτευση και το επέτυχε. Όταν έκαμε την αντεπίθεσή της, χωρίς να υποχωρήσει από την κύρια γραμμή αντιστάσεως ούτε βήμα πίσω, έλεγε στη διαταγή του ο Κατσιμήτρος: «Εδώ θα πέσουμε όλοι». Όπως άφηνε την επιλογή σε αυτήν το Γενικό Στρατηγείο, που λόγω της αποστολής της όφιλε να είναι και επιθυσή ακόμη εδάφους, να μην καταστραφεί όσο του φτάσουν οι εφεδρίες. Αυτή δέχτηκε το πρώτο κύμα. Και πράγματι, κατά την αντεπίθεση, είχαν αρχίσει να καταφτάνουν οι πρώτες εφεδρίες. Αμέσως εκκινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Ένας Ιταλός αξιωματικός εξομολογείται: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτούς τους διαβόλους με τη φουστανέλα που ορμούσαν εναντίον μας εξ όλων των σημείων και ορίοντο». Και γράφει τότε η Herald Tribune της εποχής. Η Herald Tribune, αυτή που κυκλοφορεί σήμερα.
ιδέ πέρσε ορώντες δρόμο επιώντας, παρασκευάζοντος δεξόμενη μανίην τη τέτηση αθηνίηση. Οι Πέρσες βλέποντας τους Αθηναίους τροχάδιν να επέρχονται, τους πήραν για μανιακούς. Μιλάμε για το Μαραθώνα. Μιλάμε για το Μαραθώνα. Από την περιγραφή της μάχης του Μαραθώνας υπό του Ηραδότου. Έτσι πολεμούσαν οι Έλληνες. Η Μεραρχία είχε στη δύναμή της 5 συντάγματα, από τα οποία 3 ευζωνικά, 17 πυροβολαρχίες, 2 τάγματα βαρέων πολυβόλων, εκτός δηλαδή των πολυβόλων που ήσαν εντεταγμένα στις μονάδες πεζικού, ένας λόχος πολυβόλων σε κάθε τάγμα πεζικού, μια δύναμη 22.000 ανδρών με μεγάλη ισχύ πυρός. Φυσικά είχε να αντιπαλέσει με υπέρτερες σε αριθμό δυνάμεις. Στην κοιλάδα του Καλαμά είχε μπει μια μεραρχία πεζικού και μια μεραρχία αρμάτων από ιταλικής πλευράς με το αντίστοιχο και άφθονο πυροβολικό. 100 πυροβόλα για τον τομέα, αναφέρει ο Πράσκας στο βιβλίο του «Εγώ εισέβαλα στην Ελλάδα». Τα ατομικά όπλα των ανδρών του 42ου συντάγματος που ήταν ο Δεβετζής ήταν Mannlicher του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά σύμπτωση ιταλικής κατασκευής, ειδική παραγγελία. Ήταν μεταξύ των μεγάλων αγορών που είχε κάνει ο Πάγκαλος στην περίοδο της δικτατορίας του 25. Τα πυροβόλα και τα οπλοπολυβόλα ήταν Hotchkins, γαλλικής κατασκευής, επίσης παραγγελία του Παγκάλου. Στις ίδιες παραγγελίες ήταν και τα πυροβόλα. Αργότερα έγινε συμπλήρωση του Οσάνου οπλισμού. Άλλων μονάδων οι άνδρες είχαν βαρύτερα όπλα, όπως τα τυφέκια Mauser. Του συντάγματός μας ήταν ελαφρά για ορεινό πόλεμο και κοντά είχαμε και πυροβόλα του ταγματάρχου Κωστάκη. Ακούστε τώρα ποιος ήταν ο Κωστάκης. Τρεις ορειβατικές πυροβολαρχίες κλπ. Ακόμη και πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, ο Κωστάκης ήταν δίπλα μας. Δεν τα βλέπαμε τα πυροβόλα, τα είχαν κρύψει μέσα στις σπηλιές. Αλλά νιώθαμε την ανάσα τους. Κάθε βράδυ με το γλυκό σιωπητήριό τους σε όλο το διάστημα που μείναμε περιμένοντας τον πόλεμο. Τα πυροβόλα αυτά έβγαλαν όνομα. Ο Κωστάκης απλώς και όλοι οι αξιωματικοί πάνω στον πόλεμο ήταν το ίδιο, έπαιρνε συσίτιο με την καραβάνα στο χέρι, στην ουρά με τους στρατιώτες. Μια φορά ήταν καθυστερημένος και κάθισε τελευταίος στη σειρά. Άλλες πληροφορίες. Τα βαρέα πολυβόλα της Μεραρχίας ήταν εγκατεστημένα σε 2 λόφους κατάλληλα ετοιμασμένους δίπλα στον δικό μας και έβλεπαν προς την κοιλάδα του Καλαμά. Μπροστά μας περνούσε ένας ξηροπόταμος ικανού βάθους και πλάτους και τραβούσε δεν ξέρω έως πού, και πριν από αυτόν είχαμε σιδηροτροχιές εμπυγμένες όρθιες στη γη. Σοβαρό εμπόδιο για τα τάγκς δηλαδή. Είμαστε φοδιασμένοι και με προσωπίδες για τον κίνδυνο των αερίων. Είχαν ρίξει αέρια στην Αβυσσινία. Στην αντεπίθεση εμείς προχωρήσαμε γρήγορα και ανατρέψαμε επάνω από το Μαυρονόρο στους Ιταλούς και φτάσαμε, ήταν βράδυ, στο χωριό Σιταριά, όπου και μείναμε τη νύχτα. Το όνομα του χωριού, όπως και του βουνού, ίσως να τα μπλέκω. Πάντως το βουνό ήταν δίπλα στο λόφο μας και το χωριό ήταν ορεινό πάνω στο βουνό. Ήδη οι Ιταλοί είχαν φύγει από το Δελβινάκι, όσοι πρόλαβαν. Την επομένη κατεβήκαμε στο δημόσιο δρόμο. Τη νύχτα, πρωτού ξημερώσει, άρχισαν να φωνάζουν τα κοκόρια. Το χωριό είχε εγκαταληφθεί. Για τους τσολιάδες ήταν σαν να χτύπησε συναγερμός. Ξεπετάχτηκαν και άρχισαν να ψάχνουν προς τις κατευθύνσεις από όπου έρχονταν τα λαλήματα. Τα κοκόρια και οι κότες είχαν κουρνιάσει πάνω στα δέντρα. Με πολλή τέχνη ήταν προετοιμασμένο από την περίοδο της ειρήνης στο πεδίο της μάχης, όπου θα παρέσυρε και θα εγκλώβιζε ο Κατσιμήτρος τους Ιταλούς. Όπως έγραψε δε, εφήρμοσε την τακτική της μάχης του Μαραθώνος. 2 ισχυρά πλευρά, δεξιά το Σύνταγμα Ιωαννίνων, αριστερά το 42ο Σύνταγμα Ευζώνων Λαμίας. Το στενό του Καλπακίου με τον λόφο το κρατούσε ένα τάγμα του Συντάγματος Ευζώνων Μεσολογγίου. Στο κέντρο ήταν σχεδόν κενό. Ο Αριστίδης. Μάλιστα. Είχε αφήσει από το καλοκαίρι να βαλτώσει ο Καλαμάς. Στο βάλτο του Μαραθώνος που τώρα κινδυνεύει από τους Ολυμπιακούς, καημένος ο Δεβετζής, είχε καταλάβει ότι κινδύνευε τους Ολυμπιακούς, το κατέστρεψαν όμως οι Ολυμπιακοί, είχαν βαλτώσει οι Πέρσε. Εδώ ευάλτωσαν οι Ιταλοί. Μπήκαν από τα στενά του Δελβινακίου στην κοιλάδα, δεν μπόρεσαν να σπάσουν το καλπάκι, τα τάγκς κόλλησαν στους βάλτους του Καλαμά ή αχρηστεύτηκαν από το πυροβολικό μας και τις νάρκες και άφηκαν κάπου 30 έως 160 που είχε η Σλαβούσα και άφηκαν κάπου 30 από τα 160 που είχε η Σβαλούσα μεραρχία αρμάτων και κατόπιν άρχισε η αντεπίθεσή μας από τα πλάγια που κατά μήκος των κορυφογραμμών αναμέναμε την κατάλληλη στιγμή. Οι Ιταλοί αγωνίζονται να βγουν από τον αμαξιστό δρόμο που υπήρχε. Εδώ να προσθέσω, κύριε Χούντα, ότι είναι λάθος να υποστηρίζουμε ότι οι Ιταλοί δεν πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο. Πολέμησαν λισαλέα και πολύ αποτελεσματικά.
Με τη μόνη διαφορά ότι πολεμούσαν για μια χαμένη υπόθεση. Έχει τεράστια σημασία να κάνετε έναν δίκαιο πόλεμο από το να κάνετε έναν αξιοδάκρυτο πόλεμο και άδικο. Το μέτωπο είχε το σχήμα πετάλου με στενό όμως το άνοιγμα το Δελβινάκι. Εμείς επάνω στα γύρω βουνά και κάτω στη μέση οι κύριες δυνάμεις των Ιταλών που χωρίς να εξασφαλίσουν απόλυτα την πλευρά τους ακολουθούσαν το δρόμο από το Δελβινάκι και προχώρησαν προς το Καλπάκι. Η αρχική μας υποχώρηση από τα σύνορα με μικρή αντίσταση στα στενά ήταν σχεδιασμένη και ήδη βρισκόμαστε στην κυρία γραμμή αντιστάσεως από την οποία έγινε η εξόρμηση μετά και την αποτυχία των Ιταλών στο Καλπάκι. Εκεί επί ημέρες έριχναν αεροπλάνα, το πυροβολικό, τα τάγκς, αλλά το Καλπάκι άντεξε. Οι Ιταλοί στην έξοδό τους από τη Φάκα δεν μπορούσαν να παραλάβουν ούτε το υλικό τους, που σε αυθονία το είχαν μεταφέρει προηγουμένως στην Κοιλάδα. Το παραλάβαμε εμείς με πολλούς εχμαλώτους, εκτός από τα τάγκς, με τα οποία κατόπιν, μετά από αναγκαίες επισκευές, σχηματίσαμε την θωρακισμένη μας μονάδα. Η ιστορία των τάγκς έχει κάποια απρόβλεπτα παρεπόμενα. Οι φαντάροι μας μόλις τα παρέλαβαν, στο άψε σβήσε, επισκέβασαν επιτόπου για όσα ήταν τούτο δυνατόν και υπήρχαν και άθικτα και άρχισαν να τα κινούν. Πού βρέθηκαν οι τεχνίτες για τις επισκευές? Πώς τα έβαλαν μπρος σε δράση και τα χρησιμοποίησαν οι φαντάροι μας που πριν μόνο στις φωτογραφίες τα είχαν δει? Ο Κατσιμήτρος μερικά από αυτά σκέφτηκε να τα στείλει στα Ιωάννινα. Στη διαδρομή από ένα φυλάκιο της χωροφυλακής τα είδαν οι άνδρες του και υπέθεσαν ότι είχε σπάσει το μέτωπο. Ειδοποιούν αμέσως τη διοίκηση χωροφυλακής στα Ιωάννινα και από εκεί ειδοποιείται το Γενικό Στρατηγείο στην Αθήνα. Στο τελευταίο αναστατωμένο παίρνουν τον Κατσιμήτρο στο τηλέφωνο για να δουν τι συμβαίνει. Και ο Κατσιμήτρος απαντά ότι πρόκειται για δώρο του μετόπου στα Ιωάννινα. Μόνο ένας δημοσιογράφος μπορεί να τα γράψει αυτά τα πράγματα. Η ιστορική είναι στεγνή. Τα έζησε ο Δεβετζής. Για να φανταστεί κανείς τι έμενε από τους Ιταλούς, θα αναφέρω ότι πίσω από το δικό μας Σύνταγμα είχε φτάσει με την έναρξη της αντεπιθέσεως το 36ο της Λαμίας επίσης. Δεν είχε αυτόματα. Είχαμε αδειάσει εμείς τις αποθήκες επιστρατεύσεως που είχαμε προηγηθεί. Εφοδιάστηκε λοιπόν το 36ο Σύνταγμα με αυτόματα ιταλικά που ήταν νομίζω και καλύτερα από τα δικά μας. Όπως εφοδιάστηκαν και άλλες μονάδες με πάσης φύσεως υλικά, τότε πέρασαν στα χέρια μας άφθονες επιθετικές χειροβομβίδες και ολμίσκι. Οι ιταλικές χειροβομβίδες έμαθαν. Τις ιταλικές χειροβομβίδες έμαθαν οι φαντάροι μας και να τις απογομονώνουν και να φτιάχνουν σιγαροθήκες. Πήραμε κι εμείς και ο καθής διάφορα ενθύμια τα οποία όμως στη συνέχεια τα πετάξαμε. Ήταν ώρες για τέτοια πράγματα. Θα πούμε και δύο λόγια τώρα για τον Κατσιμήτρο ειδικότερα. Ο Κατσιμήτρος στην αντεπίθεση έβγαλε από την πρώτη στιγμή αντιστάσεως στους άνδρες, γιατί ήταν προωθημένοι και για να μην χάσει χρόνο παρά τις αντίθετες εντολές που είχε να αφήσει άθικτη τη γραμμή αντιστάσεως και να χρησιμοποιήσει τις εφεδρίες του. Το σύνταγμά μας αντεπετέθη από το Μαυρονόρος ή Μαυροβούνι όπως το έλεγαν και το οποίο είχαν καταλάβει προηγουμένως οι Ιταλοί. Γρήγορα τους ανατρέψαμε. Ευρίσκεται έξω από τη γραμμή αντιστάσεως και κατά μήκος αυτού τους κυνηγήσαμε. Αυτοί έσπευσαν να προλάβουν να βγουν στο στενό του Δελβινακίου. Το βουνό το ξέραμε γιατί εκεί πάνω είχαμε κάνει ασκήσεις. Και εν συνεχεία εκθέτει πώς έγιναν οι μάχες, σώμα με σώμα και τα λοιπά. Μην τα διεκτραγωδήσουμε τώρα αυτά τα πράγματα. Βέβαια όσοι τα έζησαν αισθάνονται τιμή και δόξα. Εδώ πάντως που έχουν δώσει και το όνομά τους σε μια πλατεία στο Παπάγο, του Κατσιμήτρου, θα πρέπει να πούμε και από τις διηγήσεις εκείνης της εποχής για αυτό τον μεγάλο Έλληνα στρατηγό, ότι είχε περίπου την ίδια τύχη που είχε και ο Μάικ Όκινλεκ. Την ίδια τύχη που είχε και ο στρατηγός Πάτων. Δηλαδή είχαν από πάνω τους ένα καπέλο. Δεν είναι ίσως άδικο να το πούμε. Ο ένας είχε το Μοντγκόμερι και ο άλλος τον Αϊζενχάουερ. Μάλιστα. Γνωρίζετε τι έχουν γραφεί και για τους δύο. Ναι. Στην ουσία όμως η δύναμη, δηλαδή στο Λαλαμέι, η νίκη δεν ήταν του Μοντγκόμερι, ήταν του Όκινλεκ. Που είχε προετοιμάσει το έδαφος. Όχι, αυτός και έδωσε τη μάχη. Μάλιστα. Εναντίον του Ρόμελ. Ο Κατσιμήτρος δεν ακολουθούσε πάντοτε τις εντολές του αρχηγείου. Όταν εκτιμούσε, επί τόπου ότι τα πράγματα επέβαλαν άλλη τακτική. Δύο φορές ανέλαβε την ευθύνη να ενεργήσει διαφορετικά, που αν απετύχανε, οι ευθύνες και οι συνέπειες θα ήταν βαρύτατες και για τον ίδιο και για την έκβαση των επιχειρήσεων. Κατά το σχέδιο είχε τη δυνατότητα να συμπτυχθεί, να υποχωρήσει με την Ιταλική επίθεση, αρκεί να μην καταστρέφεται η ημεραρχία, η οποία είχε κυρία αποστολή την κάλυψη της επιστρατεύσεως, να επιβραδύνει δηλαδή την εισβολή για να προλάβουμε να επιστρατευτούμε.
και το επανελάμβανε το Γενικό Στρατηγείο σαν να του έλεγαν ότι κακώς μένει εκεί που ευρίσκεται. Ο Κατσιμήτρος, εκτιμών διαφορετικά την κατάσταση, ετόλμησε να μείνει και να αντισταθεί επί τόπου. Έδειξε εξ αρχής ότι ήταν ηγέτης. Τη δεύτερη φορά ενήργησε αντίθετα προς τις οδηγίες που του έδωσαν κατά την αντεπίθεση. Σύμφωνα δε με αυτές, δεν θα έπρεπε να θίξει τη γραμμή αντιστάσεως και η αντεπίθεση να γίνει με τις λοιπές δυνάμεις της μεραρχίας, με τις εφεδρίες. Ο Κατσιμήτρος έβγαλε τους άντρες από τα χαρακόμματα, όπως ήσαν προωθημένοι, και άφηκε μόνο τα βαρέα πολυβόλα στον επανδρομένο λόφο του Καλπακίου. Τρίτη φορά ήλθε σε διάσταση με το σώμα του στρατού, στο οποίο είχε υπαχθεί η μεραρχία και η διοίκηση του οποίου είχε φτάσει στο μέτωπο. Επρόκειτο για το ύψωμα 669, για την κατάληψη του οποίου το σώμα ήθελε κατά μέτωπο επίθεση, ενώ η γνώμη του Κατσιμήτρου ήταν να γίνει συνδυασμένη επίθεση και από τα πλάγια, να υπερκεράσει. Ουσιαστικά για όλα αυτά ευρίσκεται υποδυσμένια και του αφήρεσαν στη συνέχεια το μεγαλύτερο τμήμα από τη δύναμη της μεραρχίας. Όταν τη νύχτα από το Γενικό Επιτελείο τον ειδοποιούν ότι αρχίζει ο πόλεμος και του εύχονται καλή τύχη, τους λέγει: «Οι Ιταλοί δεν θα περάσουν από το Καλπάκι και η μεραρχία θα εκτελέσει το καθήκον της όπως αυτή το γνωρίζει». Ποιος το αφαίρεσε? Το Γενικό Επιτελείο. Ποιος? Δεν το γνωρίζω. Ο Παπάγος. Ο στρατάρχης Παπάγος. Και αυτό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, οπωσδήποτε, και όπως απεδείχθη εκ των υστέρων. Αλλά δεν είχε... μεγαλύτερη. Yeah. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι. Τι, ότι τι. Ότι εκείνο. Εκείνος... Κατσιμήτρος. Ο Κατσιμήτρος. Αυτός ήταν το αλβανικό έπος. Δεν ήταν ο Παπάγος. Ο Παπάγος έκανε μετά σημαντικά πράγματα. Μιλάμε για το αλβανικό έπος. Ξεκάθαρα. Προσπαθούν να το καλύψουν, να το κουκουλώσουν, να το κάνουν, να το ράνουν όπως κάνανε με τον Μπάτον. Τον στείλανε στο Τρελάτικο. Όπως κάνανε με τον Μακάρθουρ. Τα ίδια δεν κάνανε. Οι μεγάλες αξίες στα πεδία των μαχών ήταν αυτοί. Βεβαίως. Εδώ στο αλβανικό έπος ήταν ο Κατσιμήτρος. Δεν ήταν ο Παπάγος. Δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς και σας διάβασα από πρώτο χέρι μαρτυρίες του δημοσιογράφου Δημήτρη Δεβεντζή. Τι να κάνω, ο οποίος πολέμησε στο Καλπάκι και στον Καλαμά. Τι να κάνω. Τώρα, η επίθεση. Ο στρατηγός του άλλος, μετά έδωσε και αυτός, ξέρω εγώ, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Η επίθεση κατά της Ελλάδος είχε και μια γενικότερη σημασία και επίπτωση. Πρώτον, δια τα καθημάς. Η Ελλάδα είχε εξέλθει από τη μικρασιατική καταστροφή με ένα φοβερό τραύμα. Έχασε τα Άγια Χώματα, έχασε την Ιωνία, δέχθηκε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και υπήρξε και η μομφή ότι ο ελληνικός στρατός ιτήθη. Στην πραγματικότητα δεν ιτήθη ποτέ στο πεδίο της μάχης, δυστυχώς ιτήθη στο πολιτικό πεδίο, διότι έγιναν κολοσσία πολιτικά λάθη. Όμως το τραύμα υπήρχε. Τα λάθη ποιο ήταν? Τα λάθη ήταν πολλών, κυρίως όμως ήταν αρχικά του Βενιζέλου που πήγε στην Ιωνία κατά αυτές τις προϋποθέσεις, ενώ μεταξύ τον είχε προειδοποιήσει, και εν συνεχεία του βασιλέως Κωνσταντίνου του Πρώτου και του Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι ενώ κέρδισαν τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 με σύνθημα «Ήκαδε να επιστρέψουμε», συνέχισαν τον πόλεμο χωρίς εντωμεταξύ να υπάρχουν ίδιες προϋποθέσεις. Οι σύμμαχοι δεν θέλαν τον Κωνσταντίνο ως γερμανό. Αλλά άλλους καθάρισαν. Ναι, άλλους καθάρισαν βέβαια. Ο Πλαστήρας. Ο Πλαστήρας. Καθάρισε τους 6 και ακόμη πληρώνουμε αυτήν την ανοησία. Okay. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάς εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε ένα τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα το έλυσε 28 Οκτωβρίου του 1940 με το όχι του Μεταξά και απέπλυνε την κατεσχήνη της μικρασιατικής ήττας η νίκη στα αλβανικά βουνά. Δηλαδή ποια αλβανικά βουνά? Στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, την οποία και απελευθέρωσε το ελληνικό στρατός για τρίτη φορά. Να πούμε ότι το 22 ποιοι μας πούλησαν και ποιοι μας βοήθησαν. Μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, αλλά και οι κομμουνιστές του Λένιν, οι οποίοι εφοδίαζαν τον Κεμάλ, και ο μόνος ο οποίος μας συμπαρεστάθη μέχρι τέλους ήταν λαός. Ο Λόιντ Τζόρτζ. Ως λαός δεν ξέρω ποιος μας συμπαρεστάθη. Και με τα πολεμικά του καράβια. Υποθέτω οι Αμερικανοί εννοείται. Έτσι. Ναι, οι Αμερικανοί πάντοτε έπαιζαν έναν ρόλο περίεργο, διότι ουδέποτε καταλάβαμε ότι πρέπει να συντασσόμεθα με εκείνα τα συμφέροντα που εξυπηρετούν και τα δικά μας συμφέροντα. Πολλές φορές αυτό δεν το καταλάβαμε. Ας πούμε στην κυπριακή περιπέτεια δεν καταλάβαμε ποτέ, και ιδιαίτερα ο Μακάριος και οι Κύπροι, ότι αυτά τα οποία υπεστήριζαν
έρχονται σε αντίθεση με τα πετρελαϊκά συμφέροντα των ΗΠΑ. Τέτοιο μυαλό κουβαλάγανε. Και αντί να εξυπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα κατά την γεωπολιτική αντίληψη των τότε, τα εξηρέθησαν, τους δημιούργησαν μία αντιπάθεια και μία αντίθεση, η οποία κατέληξε στο τέλος να ενθαρρύνουν οι Αμερικανοί την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τον περίφημο Κίσινγκερ. Λοιπόν, το μάθημα της ιστορίας είναι ότι χέρι το οποίο δεν μπορείς να δαγκώσεις, είσαι υποχρεωμένος να το φιλήσεις. Δεν χρειαζόταν αυτό. Οι Εβραίοι τους φίλησαν το χέρι. Οι Εβραίοι δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν μια μεγάλη κοινότητα στην Αμερική. Και οποία εμείς έχουμε. Επηρεάζει οικονομικώς πάρα πολύ τα πράγματα. Και εμείς έχουμε. Και εμείς έχουμε, αλλά δυστυχώς η ελληνική κοινότητα δεν είναι τόσο ομοπνοούσα όσο είναι η εβραϊκή κοινότητα. Τώρα, η δεύτερη παράμετρος της ελληνικής αντιστάσεως είναι ότι η επίπτωση που είχε στην πορεία του πολέμου, η επίπτωση που είχε στην ευρωπαϊκή εν γέννη ιστορία και η επίπτωση που είχε στην εξέλιξη του Παγκοσμίου Πολέμου. Και τα ψέματα που έχουν ακουστεί. Σας θυμίζω ότι ενώ η Γαλλία έπεσε σε διάστημα 12 ημερών, η Ολλανδία σε διάστημα 2 ημερών. Πολλά είναι, οι 12 μέρες πολλά. Η Ελλάδα κράτησε από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Και χρειάστηκε η επέμβαση της Βέρμαχ, της πανισχύρου τότε πολεμικής μηχανής του Χίτλερ, για να ανατραπεί το μέτωπο και βεβαίως η συνθηκολόγηση της Σερβίας. Δηλαδή, αν οι Σέρβοι είχαν αντισταθεί, δεν θα ήταν τόσο εύκολη η κάθοδος των Γερμανών στην Ελλάδα. Και μπάσκετ, εδόθησαν μάχες και στα οχυρά του Μεταξά, στο Ρούπελ, φοβερές μάχες, κράτησαν, ενώ είχε καταρρεύσει το μέτωπο και εμάχοντο. Θυμήσαν δηλαδή τους 300 του Λεωνίδα στη Θερμοπύλα. Στο Τυρακόπουλο, εδόθησαν μάχες στην Αλιάκμονο και από τους Εγγλέζους και τους Νέους Ζηλανδούς και εδόθησαν και φοβερές μάχες στις Θερμοπύλες προκειμένου να δημιουργήσουν τον απαραίτητο χρόνο για να γίνει η αποχώρηση των στρατιωτών. Τους Ευέλπιδες. Και εν συνεχεία πήγανε τον Μάιο, συνεχίστηκε ο πόλεμος στην Κρήτη, όπου έγινε μια φωνικοτάτη μάχη που εξουδετέρωσε. Η δεύτερη μεγαλύτερη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μετά τη μάχη της Στάλινγκραντ. Τον ανθό της γερμανικής νεολαίας. 5.800. Με συγχωρείτε, 6.000. 6.000 Γερμανοί. 5.800 λέμε. Άλλοι εξουδετιστές και ορεινές δυνάμεις, ορεινών καταδρομών, οι οποίοι αντιμετώπισαν την λυσαλαία αντίσταση τόσο των Νέων Ζηλανδών υπό τον Φράιμπεργκ, όσο και των Κρητών. Αυτές οι αντιστάσεις προκάλεσαν μεγάλη φθορά στην Βέρμαχ. Χρειάστηκε 6 εβδομάδες για να ανασυνταχθεί ο στρατός. Χρειάστηκε να αλλάξουν 2 φορές λάστιχα τα αυτοκίνητά τους, διότι τότε δεν υπήρχαν δρόμοι σημερινής ποιότητος. Τότε ήταν κακοτράχαλοι οι δρόμοι. Χρειάστηκε τα τάγκς να πάνε στα συνεργεία για να φτιαχτούν. Αφήνω πόσοι χαθήκαν οι Γερμανοί στον καταθάλασσαν πόλεμο, διότι κυριαρχούσαν στο Αιγαίο οι Εγγλέζοι, και βεβαίως πόσοι τραυματιστήκανε και πόσοι βρεθήκανε εκτός μάχης. Έτσι, 6 εβδομάδες καθυστέρησε το σχέδιο Βαρβαρόσα της εισβολής του Χίτλερ στη Ρωσία. Το σχέδιο Βαρβαρόσα και το σχέδιο Μαργαρίτα είχαν συνταχθεί ταυτόχρονα με λίγες διαφορές ημερών. Η Μαρίτα είναι για μας. Για μας, και το Βαρβαρόσα ήταν για τους Σοβιετικούς. Τα δύο αυτά σχέδια εισβολής έγιναν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο του βομβαρδισμού των πετρελαιοπηγών της Ρουμανίας από τους Βρετανούς. Ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση, άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες ιστορικούς. Την ίδια ημέρα κατά την οποία έγινε η κήρυξη του πολέμου κατά της Ιταλίας, την 28 Οκτωβρίου του 1940, την ίδια ημέρα... Κατά της Ελλάδος. Ναι, οι Βρετανοί, κατά της Ελλάδος, την ίδια ημέρα οι Βρετανοί κατέλαβαν τη Λίμνο και έφτιαξαν ένα αεροδρόμιο. Εάν πάρετε ένα διαβήτη και δείτε την απόσταση του Πλοέστη από την Λίμνο και δείτε ποιο ήταν το βεληνεκές τότε, η ακτίνα δράσεως, ας πούμε, των βρετανικών βομβαρδιστικών, θα δείτε ότι ήταν μέσα στην ακτίνα δράσεως. Αυτό πανικόβαλε το Γενικό Αρχηγείο
των Γερμανών και ιδιαίτερα του Χίτλερ, ο οποίος αμέσως έδωσε εντολή να καταληφθεί τουλάχιστον η Βόρειος Ελλάς. Δεν ήταν στις πρώτες προθέσεις του σχεδίου Μαρίτα η προέλαση μέχρι του Νότου, αλλά εν συνεχεία απεβιβάστησαν οι αγγλικές δυνάμεις. Ο Μεταξάς είχε πεθάνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, από μια οξία αμυγδαλίτιδα. Αν είναι ποτέ δυνατόν να πεθάνει κάποιος από οξία αμυγδαλίτιδα, υπάρχουν υπόνοιες ότι εκεί οι Εγγλέζοι σε κάποια πορτοκαλάδα που του προσέφεραν στην Βρετανική πρεσβεία ίσως βάλαν κάποια ουσία, αλλά αυτά είναι αναπόδεικτα και δεν θα ανοίξουν ποτέ τα βιβλία τους οι Εγγλέζοι για να τα δείξουν. Και έτσι. Ούτε και το Καποδίστρια δεν άνοιξαν. Και για το Καποδίστρια, αλλά και για τον Αλέξανδρο Παπάγο. Ο Λεονταρίτης στο τελευταίο του βιβλίο αφήνει σαφείς υπόνοιες ότι ο Αλέξανδρος Παπάγος είχε μια μυστηριώδη ασθένεια. Και θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Παπάγος άνοιξε το Κυπριακό. Εν πάση περιπτώσει. Προς τιμήν του. Προς τιμήν του. Ο ρόλος της μικράς Ελλάδος ήταν ουσιώδης στην έκβαση του πολέμου. Αυτό δυστυχώς, κύριε Χούντα, προσπαθούν να το αμφισβητήσουν διάφοροι επιστήμονες ιστορικοί και βεβαίως πολιτικός αξιοποιείται τόσο από τους φίλους μας που ουδέποτε το ανεγνώρισαν, όσο και από τους εχθρούς μας οι οποίοι το φυσάνε και δεν κρυώνει. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν τον παρεδέχθησαν. Και εδώ υπάρχει μια ολόκληρη σειρά αναλύσεων. Στην δευτέρα έκδοση η Ιταλο-Γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος υπό του κυρίου Χάινς Ρίχτερ, καθηγητού εν Γερμανία και εν Ελλάδη για την ιστορία, όπου αμφισβητείται ακριβώς αυτός ο ρόλος της Ελλάδος. Παρά το γεγονός ότι προς τιμήν του συγγραφέως αναφέρονται όλες οι αντίθετες απόψεις. Ποιες αντίθετες? Όχι των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν είχαν ιδέα εκείνη τη στιγμή ότι εμάχονται δια μία ευρύτερη υπόθεση, εμάχονται υπέρβομών και αιστείων. Αλλά επί τη βάση της Αριστοτελείου αρχής της ετερογωνίας των σκοπών, ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν και την υπόθεση της ελευθερίας της Δύσεως. Και ειδού τώρα τι μαρτυρίες υπάρχουν δια τον ρόλο της Ελλάδος. Στις 10 Ιανουαρίου του 1942, οι Times του Λονδίνου υπεστήριξαν με βάση τα όσα υπόθηκαν από τον Eden ότι οι Έλληνες είχαν καθυστερήσει με την αντίστασή τους την επίθεση του Χίτλερ κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Λέει τώρα ο ιστορικός. Οι απόλεμοι, οι άκαπνοι ιστορικοί έρχονται να διορθώσουν τις απόψεις εκείνων που παίζαν το κεφάλι τους ανά πάσα στιγμή. Ήταν φανερό ότι ο Eden με την υποστήριξη των Times επιχειρούσε να δικαιολογήσει την αποτυχημένη εκστρατεία στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας exposed επιχειρήματα. Αυτά λένε οι ακαδημαϊκοί, οι διδάσκαλοι, για να μην πω τίποτε άλλο. Ακούστε τώρα, ο Χάλντερ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Wehrmacht. 6 εβδομάδες που έχασε η Γερμανία στην Ελλάδα καθυστέρησαν την εκστρατεία κατά της Ρωσίας. Κατά την απόλυτα κρίσιμη αυτή περίοδο και ενώ έφτανε ο χειμώνας, η καθυστέρηση τελικά κατέστησε αδύνατη την κατάληψη της Μόσχας με αποτέλεσμα να χάσει η Γερμανία τον πόλεμο. Αμφισβητείται και αυτό. Αλλά εδώ έχουμε... Εδώ έχουμε την ομολογία του ιδίου του Χίτλερ στην Λένι Ρίφενσταλ αργότερα και βεβαίως διαφόρων ειδικών οι οποίοι ανεγνώρισαν την συμβολή της Ελλάδος. Ένας από αυτούς είναι ο περίφημος Λίντελ Χάρτ, ο περίφημος στρατιωτικός ιστορικός. Λέει λοιπόν ο Λίντελ Χάρτ, ακόμα και αν η εκστρατεία των Γερμανών κατά της Ελλάδος καθυστέρησε την επίθεση κατά της Ρωσίας, το γεγονός αυτό δεν θα δικαίωνε την απόφαση της Βρετανικής κυβερνήσεως, γιατί τότε και εκείνη δεν είχε ενόψει αυτόν τον στρατηγικό στόχο. Δηλαδή ούτε και οι Βρετανοί όταν ήρθαν στην Ελλάδα είχαν ως στρατηγικό στόχο την καθυστέρηση του πολέμου. Αλλά όμως αυτή συνέβη, διότι στον πόλεμο ξεκινάς και δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Δεν μπορεί λοιπόν να αμφισβητείτε το ότι η θυσία της μικρής Ελλάδος άλλαξε τον ρουν της ιστορίας. Καθυστέρησε την κατάληψη της Σοβιετικής Ενώσεως, δεν επέτρεψε στους Γερμανούς να καταλάβουν την Μόσχα και το κυριότερο, το οποίο το λέγει άλλος πλέον ιστορικός, ο Ανίβας Βελιάδης στο βιβλίο του «Μεταξάς και Χίτλερ», φρονημάτισε τον Φράγκο. Αν είχε πέσει ο Φράγκο, είχε υποχωρήσει και είχαν προχωρήσει οι Γερμανοί και είχαν καταλάβει το Γιβραλτάρ. Ποια θα ήταν η εξέλιξη του πολέμου στην Αφρική? Το φανταζόμαθα. Θα είχε πέσει και η Μάλτα,
και ο Ρόμελ θα είχε φτάσει πολύ πιο εύκολα εκεί που έφτασε και βεβαίως στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και θα είχε χαθεί η Μέση Ανατολή. Να λοιπόν τι έκανε η μικρή Ελλάς. Και ας λέγουν τώρα ό,τι θέλουν οι διάφοροι καθηγητάδες, ένα είναι το γεγονός ότι με τις θυσίες του ελληνικού λαού και με τις ικανότητες της τότε ηγεσίας, η Ελλάδα αντεπεκρίθη στον ιστορικό της ρόλο. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Δυστυχώς. Οι συνθήκες ήταν περίπου ίδιες. Τώρα, το τι εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια άλλη ιστορία. Την έχουμε ξαναπεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόλμερ για αυτές τις ιστορικές αναφορές του που πρέπει για τους νεότερους που παρακολουθούν αλλά και πώς να ζουν άραγε από όλους αυτούς τους ήρωες. Ευχαριστούμε και εσάς σεβαστοί τηλεθεατές που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε. Thank you.